Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Άρτας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Χρήστου Γκόγκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με θέμα προβλήματα για τους παραγωγούς μανταρινιών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με επίκυρη ερώτηση του βουλευτή Άρτας ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Χρήστου Γκόγκα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα προβλήματα για τους παραγωγούς μανταρινιών στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και την ενίσχυση και την απώλεια εισοδήματος. Ειδικότερα ο κύριος Γκόγκας επισημαίνει ότι οι εσπεροδοπαραγωγοί διανύουν άλλη μια δύσκολη χρονιά, ξεκινώντας με τους παραγωγούς μανταρινιών και κυρίως της ποικιλίας Κλιμεντίνη, ενώ εμφανίζονται ήδη αντίστοιχα προβλήματα και για τους παραγωγούς πορτοκαλιών. Οι τιμές για όσα μανταρίνια διατέθηκαν στην αγορά δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής τους, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί, αλλά και η ζήτηση παρέμεινε χαμηλή. Επιπρόσθετα, ο κ. Γκόγκας αναφέρει ότι οι έντονες βροχοπτώσεις με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας κατέστρεψαν την παραγωγή στις κλιμεντίνες, καθώς αναπτύχθηκαν μύκητες που προκάλεσαν είτε τη σύψη των προϊόντων πάνω στα δέντρα είτε την καρπόπτωση, με αποτέλεσμα το μισό και πλέον της παραγωγής από τις κλιμεντίνες να μένει αδιάθετο. Η εσπεροδοπαραγωγή της περιοχής της Άρτας βιώνουν μια ακόμα δύσκολη χρονιά, που είναι δυστυχώς μόνιμο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια. Η παραγωγή μανταρινιών και ιδιαίτερα της ποικιλίας Κλιμεντίνη αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη συγκομιδή και στη διάθεση των προϊόντων τους. Ενώ αντίστοιχα είναι και τα προβλήματα που εμφανίζονται και για τα πορτοκάλια, ποικιλία μέρλιν, ναυαλίνες, τα χυμοποιήσιμα στη συνέχεια. Η παραγωγή βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόγνωση, κύριε Υπουργέ. Συγκεκριμένα, οι τιμές για όσα μανταρίνια διατέθηκαν ή διατίθενται στην αγορά δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής, το οποίο ως γνωστόν έχει υπερδιπλασιαστεί. Παράλληλα, η ζήτηση, ιδίως για τα μανταρίνια της ποικιλίας Κλιμεντίνη, παρέμεινε χαμηλή καθ' όλη την περίοδο της εμπορίας τους. Στη συνέχεια, είχαμε τις μεγάλες βροχοπτώσεις του προηγούμενου μήνα, που σε συνδυασμό με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην εναπομείνασα παραγωγή, αφού αναπτύχθηκαν μύκητες, με αποτέλεσμα είτε να καταστραφούν τα προϊόντα λόγω σύψης ακόμα και πάνω στα δέντρα, είτε να υπάρχει καρπόπτωση σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Τα προβλήματα αυτά που έπληξαν ιδιαίτερα τις κλιμεντίνες είχαν ως συνέπεια το μισό και πλέον της παραγωγής να μείνουν αδιάθετα και προφανώς είναι πλέον αδύνατο να διατηρηθούν στο εμπόριο. Κατά συνέπεια, σε συνδυασμό και με τις απελπιστικά χαμηλές τιμές του εμπορίου, υπάρχει δραματική μείωση του εισοδήματος των εσπεροδοπαραγών στην Άρτα και σε άλλες περιοχές. Επειδή, κύριε Υπουργέ, η ζημιά για τους παραγωγούς μανταρινιών είναι μεγάλη και η κάλυψη της απώλειας του εισοδήματος είναι επιβεβλημένη, μετά και από τις προηγούμενες πολύ δύσκολες χρονιές από πλευράς εισοδήματος, επειδή επίσης οι ζημιές αυτές δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, επειδή επίσης οι εσπεριδοπαραγωγοί δεν καλύπτουν ούτε το αυξημένο κόστος παραγωγής με αυτές τις τιμές και αυτά τα δεδομένα και μένουν χωρίς εισόδημα, και βέβαια με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να συνεχίσουν καν τη δραστηριότητά τους, οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Σε ποιες ενέργειες, κύριε Υπουργέ, προτίθεστε να προβείτε για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των παραγωγών μανταρινιών αλλά και των εσπεριδών γενικότερα, όπως ακούστηκε σε προηγούμενη ερώτηση? Θα στηρίξετε το εισόδημά τους αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα και κάθε πρόγραμμα για το σκοπό αυτό? Θα καλύψετε την απώλεια του εισοδήματος των παραγωγών μανταρινιών? Σκοπεύετε να καλύψετε αυτή την απώλεια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως τον De Minimis? Ευχαριστώ. Τη δική του απάντηση έδωσε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γιωργαντάς. Κύριε συνάδελφε, επανερχόμαστε σε ζητήματα τα οποία κατανοώ απόλυτα ότι πρέπει να θέσετε με βάση το θεσμικό σας ρόλο και βεβαίως την εκπροσώπηση των αγροτών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Όπως βεβαίως φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι παρόμοιο και αντίστοιχο ενδιαφέρον υπάρχει και από τους συναδέλφους των άλλων παρατάξεων και βεβαίως από τον συνάδελφο στο Υπουργείο, τον κύριο Στήλιο.
Είναι εύλογο το ενδιαφέρον όλων των βουλευτών της περιφέρειας να επιζητούν ό,τι καλύτερο για τους καλλιεργητές, ακριβώς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, η οποία οφείλεται τόσο στην ενεργειακή κρίση, αλλά κυρίως στην κλιματική κρίση. Και εδώ σωστά αναφέρετε ότι δυστυχώς οι περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται των ζημιών οι οποίες έχουν προκληθεί είναι από αυτές οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, δεν αποτελούν μία άμεση ζημία, ακριβώς επειδή κυρίως είναι από ασθένειες λόγω αυξημένων τιμών υγρασίας και υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών. Αυτές οι διακυμάνσεις στις θερμοκρασίες δημιουργούν ζήτημα στην ποιότητα των προϊόντων. Βεβαίως, όπου υπήρχε η δυνατότητα της κάλυψης από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, το πράξαμε και άμεσα και σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό. Απλά να θυμίσω εδώ, είναι γνωστά φαντάζομαι σε εσάς, ότι για τον παγετό του Ιανουαρίου του 2022 καταβλήθηκαν 4.485.000 ευρώ στις έσπεριδο καλλιέργειες. Επίσης, για ζημία στα ακτινίδια από ανεμοθύελα το Μάιο του 2022 καταβλήθηκαν από ζημιώσεις ύψους 3.200.000 ευρώ και συνολικά δηλαδή 7.808.000 ευρώ. Και έχουμε και τις ζημίες από χαλάζι που έγιναν Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2022, οι οποίες και αυτές έχουν πάρει το δρόμο της πληρωμής τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μένουμε αδιάφοροι στις περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ανέφερα πριν και νομίζω ότι αυτό ήσασταν εδώ και το διαπιστώσατε κι εσείς, ότι τα ποσά τα οποία κατέβαλε ο ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις σε ζημίες των αγροτών μας την τριετία 2021-2022 μαζί με τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ήταν 863 εκατομμύρια ευρώ, με μεγάλο μέρος, το μισό περίπου αυτών των χρημάτων, να είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως οφείλουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, πέρα από τα άλλα μέτρα τα οποία παίρνουμε για τη στήριξη των αγροτών μας, με τις ενισχύσεις που δίνουμε σε σχέση με το πετρέλαιο, σε σχέση με το ρεύμα, σε σχέση με, με τις ζωοτροφές, σε σχέση με τα λοιπάσματα, να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε και τις περιπτώσεις αυτές στις οποίες πράγματι υπάρχουν, δεν είναι καλά τα αποτελέσματα μέσα από την παραγωγική διαδικασία για τους αγρότες μας, αλλά κάνοντας μία ιεράρχηση, την οποία θα την αναπτύξω πιο αναλυτικά στη δευτερολογία μου, η οποία όμως ξεκινάει από τις πραγματικά ζημιογόνες καλλιέργειες, γιατί αυτό που μπορεί να γίνει αντιληπτό σε όλους είναι ότι η δυνατότητα μέσα από τα χρηματοδοτικά προγράμματά μας να καλυφθούν όλες οι ζημίες σε όποιο μέγεθος, σε όποια έκταση όλων των καλλιεργειών σε σχέση με το εισόδημα των προηγουμένων ετών δεν μπορεί να γίνει. Κάνουμε μια ιεράρχηση. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια την προσέγγιση την οποία επιχειρεί το Υπουργείο μας και για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είμαι εδώ για να αμφισβητήσω τις προθέσεις σας, αλλά ελπίζω ότι και από την πλευρά σας και από την πλευρά του αρμόδιου Υφυπουργού, του συμπατριώτη μας, του κυρίου Στήλιο και συναδέλφου, ότι θα υπάρξουν κάποιες ουσιαστικές πρωτοβουλίες και ουσιαστική στήριξη, διότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ουσιαστική στήριξη, όπως θα σας αναλύσω στη συνέχεια για τους παραγωγούς της Άρτας. Δεν αμφισβητώ τα στοιχεία για τον ΕΛΓΑ. Ίσως είναι τα μόνα χρήματα που πήραν πραγματικά οι αγρότες για ζημιές από τον παγετό, όπως είπατε, το Γενάρη του 2022 ή την καταστροφή από τον αέρα στα ακτινίδια το Μάιο του 2022. Με τον ΕΛΓΑ και στα πλαίσια του κανονισμού ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε. Όμως οι απώλειες εισοδήματος αυτά τα χρόνια, λόγω των θεμάτων εμπορίας, λόγω των θεμάτων των ασθενειών που δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, λόγω των προβλημάτων από την έλλειψη εργατών γης που δεν συγκομίζονται στην ώρα τους, λόγω όλων αυτών των θεμάτων που προέκυψαν και λόγω της πανδημίας, οι παραγωγοί της Άρτας κυριολεκτικά έχουν μείνει χωρίς εισόδημα, έχουν καταρρεύσει τα εισοδήματα. Η κατάσταση είναι απελπιστική, κύριε Υπουργέ. Φέτος είναι μια κακή χρονιά για όλα τα προϊόντα της Άρτας, με δραματική μείωση του εισοδήματος και για την επιτραπέζια ελιά και για τα ακτινίδια και τώρα για τα εσπυριδοειδή. Είναι η τρίτη χρονιά, όπως σας είπα και στην πρωτολογία μου. Οι κλιμεντίζνες σαπίζουν στα δέντρα,
και περισσότερα από τα μισά μανταρίνια δεν πρόκειται να πουληθούν. Πουλήθηκαν σε τιμές, κύριε Υπουργέ, από 12 μέχρι 17 λεπτά περίπου για τον παραγωγό, που δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Τώρα, αν πουληθεί κάποια ποσότητα από αυτά, είναι κάτω από 10 λεπτά. Πολλοί παραγωγοί αναγκάστηκαν να δώσουν άρον-άρον τα προϊόντα. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν παίρνουν τα χρήματά τους. Μιλάμε δηλαδή για φέσα. Άρα υπάρχει πραγματική και τεκμηριωμένη πολύ μεγάλη απώλεια εισοδήματος και φέτος. Και βέβαια το πρόβλημα των εργατών γης συμβάλλει και στην αύξηση του κόστους παραγωγής. Και είναι πρόβλημα που επιβάλλεται να λυθεί, κύριε Υπουργέ, να κάνετε συμφωνίες με τρίτες χώρες, να διασφαλιστούν υποδομές για τη διαμονή τους, να απλοποιηθεί η γραφειοκρατία, να μειωθεί ο χρόνος για τις άδειες παραμονής στα 3 χρόνια, όπως έγινε και σε άλλες χώρες. Πρέπει να... δεν γίνεται χωρίς εργάτες γης, δεν μπορεί να συνεχίσει ο αγροτικός τομέας. Υπάρχουν και τα ειδικότερα προβλήματα, όπως ήδη αναφερθήκατε και εσείς και ανέφερα στην πρωτολογία, με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Αδρανείτε όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί καθυστερείτε 4 χρόνια κι εσείς. Η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει άλλα δεδομένα, νέες ασθένειες που πρέπει να συμπεριληφθούν στον κανονισμό ή τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν σε χρόνους για ελέγχους και για την διαπίστωση ζημιών. Έπρεπε να έχουν γίνει αυτά. Επίσης, υπάρχουν για τον πρωτογενή τομέα ελλείψεις σε υποδομές, σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε συσκευαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συντήρησης. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα με τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών. Πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά η πολιτεία σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Και πριν κλείσω, να αναφέρω κάποια στοιχεία για το τι έγινε μέχρι σήμερα από πλευράς ενισχύσεων. Για την περίοδο 2019-2020, που είχα κάνει και επίκαιρες ερωτήσεις και πολλές γραπτές ερωτήσεις, πριν ακόμα αναλάβετε το Υπουργείο, δόθηκε τελικά η πενιχρή ενίσχυση των 70 ευρώ αναστρέμα για τους παραγωγούς κλιμεντίνης και όχι για όλους. Πολλοί αποκλείστηκαν για διάφορους λόγους και σε όσους δόθηκε η ενίσχυση, αυτή ήταν μειωμένη σε πολλές περιπτώσεις λόγω συμψηφισμών με το μη επιστρεπταίο ποσό της επιστρεπταίας προκαταβολής. Και όλα αυτά ενώ η απώλεια εισοδήματος για κλιμεντίνες και εισπεριδοειδή για εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ήταν γύρω στα 450 ευρώ αναστρέμα. Καταλαβαίνετε για αυτή η ενίσχυση μιλάμε. Επίσης, στην Άρτα υπήρχε ακαρπία λόγω του παγιτού της άνοιξης του 2021. 40-50% στα εισπεριδοειδή και 90-100% στην ΕΛΙΑ. Και παρά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση για τον ΕΛΓΑ τον Ιούλιο του 2021, το γνωρίζετε, οι αγρότες της Άρτας δεν εντάχθηκαν σε αυτό το μέτρο. Αν προσθέσουμε και όσα ανέφερα φέτος, η κατάρρευση, κύριε Υπουργέ, του αγροτικού εισοδήματος τα τελευταία χρόνια παρασύρει το σύνολο της τοπικής οικονομίας της Άρτας, αφού κατά κύριο λόγο αυτή στηρίζεται στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Οι ίδιοι οι παραγωγοί δεν μπορούν πλέον να καλλιεργήσουν. Υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους και αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας θα είναι καταστροφικό για όλους μας και για τη χώρα. Το θέμα της διατροφικής επάρκειας για τη χώρα μας συνδέεται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα. Επομένως, κύριε Υπουργέ, είναι ανάγκη να υπάρξουν πρωτοβουλίες και να δώσετε λύση. Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε, και άμεσα 6 λεπτά. Να αποφασίσετε τη στήριξη των παραγωγών κλιμεντίνης και να ενισχύσετε ικανοποιητικά και όχι με ψίχουλα από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης τους αγρότες και ειδικότερα να καλύψετε την απώλεια εισοδήματος από το πρόγραμμα De Minimis με ποσό αναστρέμα ανάλογο με αυτά που δόθηκαν για άλλες περιοχές, σε άλλες περιοχές για άλλες παραγωγές, όπως για τα μήλα. Δικαιούνται, κύριε Υπουργέ, και οι παραγωγοί της Άρτας να ενισχυθούν. Ευχαριστώ και να επιβιώσουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κο. Έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, μόνος μου έθεσα το πλαίσιο πάνω στο οποίο προσπαθούμε αυτό το διάστημα να λειτουργήσουμε. Ένα πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολο από πολλές συνθήκες που δημιουργούν ζητήματα στις καλλιέργειες. Το βασικότερο είναι η κλιματική κρίση. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα βεβαίως η ενεργειακή κρίση. Αλλά θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρος ως προς το εξής. Η στήριξη των αγροτών που γίνεται πραγματικά με όσο καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο μπορεί να γίνει
και μέσα από τον ΕΛΓΑ, αλλά και με εξάντληση των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά ταυτόχρονα και με ενίσχυση των προγραμμάτων τα οποία δίνουμε για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, παρένθεση μικρή εδώ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα νέων αγροτών είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, 525 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, 705 εκατομμυρίων, είναι επίσης σε εξέλιξη τώρα. Χθες ανακοινώθηκε ότι από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης δόθηκαν, εκταμιεύτηκαν, πληρώθηκαν μέσα στο 2022 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα αγροτών. Όλα αυτά έξω από τις άμεσες παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση, είτε στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο, είτε στην επιχορήγηση για τα λοιπάσματα, είτε στην επιχορήγηση για τις ζωοτροφές, είτε στη στήριξη σε σχέση με το ρεύμα, είτε στα 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης το οποίο υπήρχε στην Αντλία. Είναι μέτρα που προσπαθούμε με όλα αυτά να στηρίξουμε πραγματικά τον πρωτογενή τομέα σε μια δύσκολη περίοδο. Όμως, αυτό που θέλω να αναφέρω είναι το εξής. Δύο είναι τα ζητήματα. Βεβαίως τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα και πρέπει να μην υπάρχει κανένας εκτροχιασμός, τον οποίο αργότερα θα κληθούμε να πληρώσουμε ακριβότερα. Αλλά υπάρχει και ένα πλαίσιο κανονιστικό, το οποίο πρέπει να τηρείται σε σχέση με τις καταβολές αυτών των χρημάτων. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι οι αποζημιώσεις ίσονος σημασίας, τα λεγόμενα de minimis, έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο ανατριετία. Και αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο ανατριετία, που είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, είναι γνωστό σε όλους πόσο είναι, πρέπει η αξιολόγηση, η χρήση του να γίνεται πραγματικά με μεγάλη προσοχή από το Υπουργείο. Κατανοούμε τις ανάγκες όλων των περιοχών και των αγροτών μας, θέλουμε να τους στηρίξουμε, όμως κάνουμε μια ιεράρχηση. Οφείλουμε να την κάνουμε την ιεράρχηση. Και η ιεράρχηση αυτή πραγματικά ξεκινάει από τις πραγματικά ζημιογόνες καλλιέργειες. Δεν θέλω να μπω τώρα εδώ και να πω αν η συγκεκριμένη που αναφέρεται είναι ή δεν είναι. Γίνεται τεκμηρίωση ανά περίπτωση. Δηλαδή, δεν προσπαθούμε πρώτα να απευθυνθούμε σε αυτούς που η καλλιέργειά τους, λόγω όλων των ειδικών συνθηκών τις οποίες περιγράφουμε, κατέστη ζημιογόνος, και μετά να δούμε αν μπορούμε να στηρίξουμε και κάποιους οι οποίοι είχαν μια σχετική μείωση του εισοδήματός τους. Αυτή την ιεράρχηση είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε. Και αυτό κάνουμε αυτό το διάστημα στο Υπουργείο, προσπαθώντας να εξαντλήσουμε και με τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις και με τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουμε να πούμε εδώ, και το νομίζω το γνωρίζετε, ότι όλα τα χρήματα έχουν δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλην των 26 εκατομμυρίων από το αποθεματικό κρίσης, το οποίο δόθηκε, και εδώ να το αναφέρω, σε ομάδες παραγωγών τις οποίες στηρίζουμε, και μάλιστα με φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση, η οποία ήταν και σε προγράμματα κυκλικής οικονομίας. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα συνεργατικά σχήματα, όχι μόνο σε αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως το ανέφερα, συνολικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση έφερε τον νόμο για την έκπτωση 50% στο φόρο εισοδήματος για όσα φυσικά πρόσωπα ή ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή παραδίδουν το προϊόν τους μέσω συμβολαϊκής γεωργίας ή κτηνοτροφίας. Σημαντικό για τους ίδιους, σημαντικό για τη χώρα, γιατί μπορεί να έχουμε και εχνηλάτηση του προϊόντος μέσα από αυτόν τον τρόπο, από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την παρακολούθηση της διακίνησης των προϊόντων. Γίνονται λοιπόν, να μην αναφερθώ στη μείωση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια, στα λοιπάσματα, γίνονται πολλές παρεμβάσεις σε πάρα πολλή παιδεία. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα, για να επανέλθω στην ερώτησή σας, βεβαίως το επόμενο διάστημα, γιατί τώρα συμπληρώνεται ουσιαστικά και η απορρόφηση των συγκεκριμένων καλλιεργειών, θα δούμε και μέσα στο Φεβρουάριο το αργότερο για τα συγκεκριμένα, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις δυνατότητες που υπάρχουν στηρίξεως στα όποια προϊόντα, όσο περισσότερα ευχόμαστε να είναι αυτά, τα οποία χρήζουν στήριξης και έχουμε τη δυνατότητα και τη στήριξή του. Γίνεται μια τεκμηρίωση ανά περίπτωση, δεν μπορεί να είναι οριζόντια, δεν είναι όπως οι ενισχύσεις του κορονοϊού, οι οποίες είχαν άλλη φιλοσοφία, άλλη λογική, γίναν για άλλες αιτίες και ήταν οριζόντια. Απόφαση για συντονισμένες πανελλαδικές κινητοποιήσεις με προσανατολισμό τη δημιουργία μπλόκων. Στο τέλος Ιανουαρίου πήραν οι αγρότες που συσπυρώνονται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισσας. Οι αγρότες αποφάσισαν επίσης να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο με τρακτέρ και στην έκθεση της Ζωοτέχνικα στη Θεσσαλονίκη στις αρχές Φεβρουαρίου. Τρακτέρ στις πλατείες των χωριών. Στις 22 Ιανουαρίου θα βγάλουν οι αγρότες, διεκδικώντας την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, και ακολούθως θα αποφασιστούν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα σε πανελλαδικό συντονισμό, όπως αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισσας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από δεκάδες αγροτικούς συλλόγους και ομοσπονδίες από όλη τη χώρα.
Οι αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ αρχικά στις πλατείες για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους που σχετίζονται με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές. Είναι αποφασισμένοι να αυξήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση, όπως διαφάνηκε από τη σύσκεψη της Νίκαιας. Οφείλουμε να γεμίσουμε τις πλατείες με τρακτέρ και εφόσον είμαστε πολλοί και αποφασισμένοι, θα βαδίσουμε στο δρόμο του αγώνα που ξέρουμε, είπε μεταξύ άλλων ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, δίνοντας το στίγμα των συντονισμένων αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα από τις 22 του μήνα και έπειτα. Αρχικά τόνισε ότι η σύσκεψη που οργανώθηκε αποτελεί συνέχεια μιας πολύμηνης αγωνιστικής δραστηριότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το οργανωμένο αγροτικό κίνημα δεν εμφανίζεται μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά είναι συνεχώς παρόν και αναπτύσσει σταθερά μία πολύμορφη αγωνιστική δράση. Έπειτα αναφέρθηκε συνοπτικά στα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής με το ακριβό πετρέλαιο, τις απανωτές αυξήσεις στην τιμή ρεύματος εξαιτίας της απελευθέρωσης ενέργειας και της πράσινης μετάβασης σε αυξήσεις σε ζωοτροφές, λιπάσματα, αγροτικά μέσα και εφόδια. Οι εξευτελιστικές τιμές, ακόμη και κάτω του κόστους παραγωγής ή το έσχος των ανοιχτών τιμών για την πλειοψηφία των προϊόντων που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι με τις πλάτες και τους νόμους της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την ίδια ώρα τα προϊόντα φτάνουν στο ράφι και τη λαϊκή κατανάλωση πολλές φορές ακριβότερα. Την απαράδεκτη κατάσταση με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ που δεν αναγνωρίζει και δεν αποζημιώνει το σύνολο των καταστροφών στην παραγωγή από την κακοκαιρία και τις φυτικές και ζωικές νόσους, ενώ ταυτόχρονα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δίνει μερικά ψίχουλα μετά από μεγάλη καθυστέρηση που δεν καλύπτουν ούτε καν τα καλλιεργητικά έξοδα. Τα προβλήματα αυτά τόνισε ούτε προσωρινά είναι, ούτε συγκυριακά, ούτε εισαγόμενα, αλλά αποτελούν μόνιμο βραχνά, αφού όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά εφαρμόζουν τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ως προτεραιότητα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων. Πρόσθεσε ότι η εφαρμογή της νέας αγροτικής πολιτικής από 1η Γενάρη του 2023 χωρίς ουσιαστική ενημέρωση για την ΚΑΠ σε αγρότες και κτηνοτρόφους κινείται σε πολύ χειρότερη κατεύθυνση από ό,τι ισχύει, με περικοπή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο τσεκ σε όλη τη χώρα για κάθε χρόνο, την κατάργηση του πρασινίσματος, μεγαλύτερα εμπόδια σε νέες ενισχύσεις. Συνοδεύεται από περικοπή συνδεδεμένων ενισχύσεων σε προϊόντα ή ένταξη άλλων προϊόντων, που όμως δεν αφορά όλες τις περιοχές της χώρας, ώστε με την τακτική του «διέρε και βασίλευε» η κυβέρνηση να στρέφει τον έναν αγρότη απέναντι στον άλλον και έτσι να μην μπορούμε όλοι να στραφούμε απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της. Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων και των ομοσπονδιών και αντάλλαξαν την πείρα τους για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για το πώς θα γίνουν βήματα στην οργάνωση και το συντονισμό του αγώνας σε πανελλαδικό επίπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την πείρα που βγαίνει από την προσπάθεια για το δυνάμωμα και τη ζωντανή λειτουργία των αγροτικών συλλόγων. Πραγματοποιούμε σήμερα την πανελλαδική αγροτική σύσκεψη εδώ στην Νίκαια της Λάρισσας. Η συμμετοχή ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι, ακριβώς γιατί έχουμε πολύ οξυμένα προβλήματα, αλλά έχουμε και την αγωνιστική διάθεση και την οριμότητα και την εμπειρία να παλέψουμε τους αγώνες μας, να διεκδικήσουμε αιτήματα που θα μας δώσουν και την άνεση επιβίωση αλλά και προοπτική για το μέλλον. Αιτήματα όπως είναι η μείωση του κόστου παραγωγής, η κάλυψη του χαμένου εισοδήματος σε μια σειρά προϊόντα για φέτος που έχουμε πουλήσει κάτω από το κόστος παραγωγής την ώρα που έχει εκτοξευτεί και έχει διπλασιαστεί σχεδόν το κόστος, να υπάρξουν τιμές που να μας δίνουν ένα εισόδημα, να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να συνεχίσουμε τις καλλιέργειές μας. Εμείς δεν ζητιανεύουμε, δεν θέλουμε ούτε βάουτσερ, ούτε πάσο, ούτε επιδόματα. Θέλουμε να τη δουλειά μας, τον υδρότα και τον κόπο μας, να τον πληρωνόμαστε πουλώντας τα προϊόντα μας. Η σημερινή σύσκεψη θα πάμε με πρόταση για κινητοποιήσεις. Υπάρχει αυτή η ετοιμότητα από τους συναδέλφους, υπάρχει αυτή η διάθεση. Πιστεύουμε ότι θα βγάλουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το αγροτικό κίνημα όλης της χώρας, να μπορέσουμε κι εμείς να συνεχίσουμε να σταθούμε στα πόδια μας στη φετινή δύσκολη χρονιά. Και με αυτή την αισιοδοξία στέλνουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξία σε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να πάρουν την υπόθεση της ζωής τους στα χέρια τους. Αυτοί και μόνο θα αποφασίσουν για τη ζωή τους και θα σώσουν τη ζωή τους. Να μην περιμένουν κανέναν άλλο να τους σώσει, αν οι ίδιοι δεν αγωνιστούν, δεν οργανωθούν, δεν έρθουν μαζί μας σε αυτό το κίνημα που δημιουργούμε και σε αυτές τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα.
Να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, στο θέμα δηλαδή της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών και τα ζητήματα τα οποία αναλύθηκαν στην συζήτηση αυτή, τις αποφάσεις τις οποίες ελήφθησαν, και να καλωσορίσουμε στο στούντιο του RTV το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΣΝΑ, τον κύριο Μπάμπη Πεσλή. Κύριε Πεσλή, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Είδαμε λίγο πριν στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε τον κύριο Μαρούδα να λέει ότι όλοι οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν στη σύσκεψη της Νίκαιας μία σειρά, αν θέλετε, δράσεων και κινητοποιήσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Επειδή ήσασταν λοιπόν σε αυτή τη σύσκεψη, θα ήθελα λίγο να δούμε πιο αναλυτικά τα θέματα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και απασχόλησαν την σύσκεψη της Νίκαιας. Ναι, πριν αναφερθώ σε αυτό, δηλαδή τις δράσεις οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα, να πούμε καταρχήν μερικά ζητήματα τα οποία βγήκαν μέσα από τη συζήτηση μέσα στον χώρο αυτό. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή υπήρχε μια εκπροσώπηση από 12 ομοσπονδίες και καταλαβαίνετε ότι είναι από ομοσπονδίες μεγάλων ομών με παρουσία στην αγροτική οικονομία, με ισχυρή δηλαδή αγροτική οικονομία και πληθυσμό, και γύρω στους 200 περίπου καταμετρήθηκαν αγροτικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Αυτό φαίνεται ότι από το 2016 και μετά έχουν δημιουργηθεί σύλλογοι και ακόμα δημιουργούνται, θα πούμε και για το δικό μας νομό τι γίνεται. Η αγανάκτηση του κόσμου, του αγροτικού κόσμου, έχει φτάσει στα όρια τους και αναγκαστικά οργανώνονται μέσα από αγροτικούς συλλόγους με σκοπό να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να διεκδικήσουν και ένα ρόλο στη ζωή. Επίσης, όσοι αναφερθήκανε από τους εκπροσώπους, πολλούς από τους εκπροσώπους από τους οποίους μιλήσανε, περιέγραψαν την κατάσταση την οποία βιώνει ο καθένας ανακλάδο, ανακαλλιέργεια ή αναεκτροφή και ο καθένας από το νομό του. Είναι ίσως η χειρότερη χρονιά του 2022 από τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή το εισόδημα έχει συρρυκνωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και ένα από τα αιτήματα, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά παρακάτω, είναι αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Έχουμε δηλαδή παραγωγές οι οποίες μένουν στα δέντρα, κυρίως στα φρούτα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βιώνουμε όχι μόνο το 2022, αλλά τα 2-2,5 τελευταία χρόνια. Οι τιμές να έχουν καθυλωθεί, να μην καλύπτουν το κόστος παραγωγής, το οποίο ούτως ή άλλως έχει φτάσει στα ύψη, με αποτέλεσμα ο κόσμος αυτός να μην μπορεί να ζήσει. Στην πορεία και αφού γίνανε οι κατάλληλες συζητήσεις, αποφασίστηκε ότι στις 22 του μηνός, σαν αρχή των κινητοποιήσεων, τα τρακτέρ σε όλη την Ελλάδα συντονισμένα θα βγουν στις πλατείες των χωριών εν αναμονή αποφάσεων οι οποίες θα ληφθούν σε πανελλαδικό πάλι επίπεδο και σε πανελλαδικό συντονισμό. Ελπίζουμε ότι η δυναμική αυτών των κινητοποιήσεων στα χωριά θα είναι τέτοιου μεγέθους που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δώσει λύσεις και δεν θα χρειαστούν περαιτέρω κινητοποιήσεις. Όμως είμαστε έτοιμοι και όλοι δήλωσαν αποφασισμένοι να βγούμε στους δρόμους. Τώρα, εκτός από το χαμένο εισόδημα, που όπως είπατε και εσείς, ίσως είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται και με τον ΕΛΓΑ, διότι έχετε ζητήσει οι ασφαλιστικές καλύψεις να επεκταθούν, ειδικά σε θέματα κακοκαιρίας, έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνεται η εισοδιά και δεν ξέρω αν τελικά υπήρξαν δεσμεύσεις ή αν έχουν υλοποιηθεί κάποιες υποσχέσεις από τον ΕΛΓΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει απάντηση. Τίποτε. Το αίτημα του ΕΛΓΑ, το αίτημα δηλαδή για την αναβάθμιση του ΕΛΓΑ και την αλλαγή των όρων με τον οποίο γίνεται και η εκτίμηση των ζημιών αλλά και η αλλαγή στον κανονισμό έτσι ώστε να καλύπτεται 100% η ζημιά και να μπουν και περισσότερες ζημιές, ναι, δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί. Με αποτέλεσμα σοδιές να πηγαίνουν χαμένες, εκτροφές να πηγαίνουν χαμένες. Είναι ένα από τα αιτήματα τα οποία είναι πάγια εδώ και πολλά χρόνια του αγροκτηνοτροφικού κόσμου και το οποίο δεν έχει ικανοποιηθεί. Εκτός όμως από τον ΕΛΓΑ, δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο αγροτικός κόσμος να μείνει στα χωράφια του, να μείνει στις στάνες του, να μείνει στις εκμεταλλεύσεις του και να μπορεί να παράγει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να μείνουμε και ήδη υπάρχουν λήψεις σε πρώτες ύλες, με παράδειγμα, ας πούμε, την καλοκτοβιομηχανία. Ένας στους 3 κτηνοτρόφους βγαίνει από το επάγγελμα.
Βγαίνει από το υπάγγελμα γιατί δεν μπορεί να αντέξει το κόστος. Αυτό που λέτε, αν θέλετε, καταδεικνύεται ακόμη περισσότερο και από τα πρόσφατα στοιχεία του Ελγό Δήμητρα, όπου προχθές που δημοσιεύθηκαν, είδαμε πόσο έχει μειωθεί μέσα σε ένα χρόνο και το ζωικό κεφάλαιο και βεβαίως η παραγωγή γάλακτος και όλα τα υποπροϊόντα. Αλλά και εδώ στη δική μας περιοχή, η ειρτημένη παραγωγή φέτος των εσπεριδοειδών δεν ήταν ένα κέραιο θέμα που προβλημάτισε τους παραγωγούς μας. Ναι, γι' αυτό μπαίνει πολύ σωστά το θέμα της αναπήρωσης του χαμένου εισοδήματος. Όταν ο καρπός μένει στα δέντρα ή πουλιέται σε πολύ μικρές ποσότητες και σε ξεφτιλιστικές τιμές, και δεν φτάνει μόνο αυτό, όταν πουλιέται να πληρώνεται ο κόπος μετά από 6, 7, 8, 10 μήνες, δεν ξέρω εγώ, με επιταγές, αλλά ακόμα για να υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν πληρώνεται ποτέ αυτός ο κόπος, έχουμε δει, ας πούμε, επιταγές να είναι πέτσινες, να μην πληρώνονται ποτέ, να προσπαθεί ο αγρότης να βρει το δίκιο του και να μην καταφέρνει, ενώ παρόλα αυτά τα κυκλώματα των εμπόρων συνεχίζουν, δεν ξέρω εγώ με ποιο τρόπο ή με άλλα αφημή, να έχουν καρνέ επιταγό, να έχουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώσεις και να συνεχίζεται το ίδιο. Αυτό βέβαια δεν είναι φαινόμενο το οποίο είναι μόνο στο δικό μας νομό, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Ένα επιπλέον όμως, και θέλω να το τονίσω, αίτημα εκτός από την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και του ζητήματος του ΕΛΓΑ, είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. Μπαίνει χρόνια αυτό. Και μπαίνει χρόνια γιατί ποτέ ο αγροτικός κόσμος δεν στηρίχθηκε σε αυτό. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν μπορεί να επιχορηγούνται με 370 εκατομμύρια ετησίως εφοπλιστές, ξενοδόχοι ή κλινικάρχες. Και από το 2016 και μετά ο αγροτικός κόσμος να πάρει μόνο πέρυσι 68 εκατομμύρια τα οποία δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Έτσι. Επίσης η επιδότηση, με συγχωρείτε, η επιδότηση ανά κιλοβατόρα. Το αγροτικό ρεύμα έχει και αυτό πάει 2,5 φορές πάνω. Ζητάμε να επιδοτηθεί η κιλοβατόρα, να μπει πλαφόν στην κιλοβατόρα 7 λεπτά όπως ήταν παλιότερα. Έτσι. Δεν μπορούν να αντέξουν εκμεταλλεύσεις αυτές τις αυξήσεις. Κύριε Πεστηλή, μπαίνουν ένα σωρό ζητήματα, γιατί θυμόμαστε τι είχε γίνει και με τις γεωτρήσεις, με το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Τι γίνεται γενικότερα, όπως είπαμε, η βάση θεωρώ των προβλημάτων όλων είναι αυτό που είπατε, το κόστος παραγωγής. Πώς θα μπορέσει να μειωθεί το κόστος. Εκεί δεν, νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει λύση κανένας. Μεσοβέζικα πράγματα λέγονται, απαντήσεις ξεκάθαρες δεν έχουν δοθεί. Για να ξέρει κανένας τι ορίζει, τι παίρνει, τι πουλάει και το θέμα των ανοιχτών τιμών έρχεται να προστεθεί πάνω στα προβλήματα. Ακριβώς γι' αυτό το τελευταίο αίτημα, 4 είναι τα κύρια αιτήματα, το οποίο έχει μπει στην ατζέντα, είναι κατώτατες εγγυημένες τιμές. Αυτό σε συνδυασμό με την ενίσχυση, την επιδότηση μάλλον του κόστος παραγωγής, είναι αυτό που θα δώσει πνοή και θα δώσει και χρόνο στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να μπορούν να επιβιώσουν και ταυτόχρονα μπορούν να παρέχουν ένα ποιοτικό τρόφιμο και φτηνό για το λαό. Εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι εξέλεκτα. Δεν λειτουργεί ο νόμος της ελεύθερης αγοράς όπως μας παραμυθιάζουν. Ένα προϊόν, επειδή το παιχνίδι είναι στημένο, φεύγει σε αλφα τιμή από το χωράφι ή από την στάνη, από το πτηνοτροφείο ή από οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση. Και φτάνει 2,5, 3 έως και 10 φορές έχει παρατηρηθεί πάνω στο ράφι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν σε μια χώρα μετά από 10-12 χρόνια μνημονιακών δεσμεύσεων, όπου το εισόδημα γενικότερα των καταναλωτών έχει συρρυκνωθεί στο βαθμό που είμαστε αυτή τη στιγμή τρίτοι από το τέλος στο διαθέσιμο εισόδημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι, δεν το λέω εγώ, είναι στοιχεία της Eurostat αυτά, έτσι. Πιο κάτω από εμάς είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το κόστος το οποίο όλοι οι καταναλωτές βιώνουν όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και για να πάρουν μια σακούλα τρόφιμα πληρώνουν 2, 3 και 4 φορές παραπάνω. Στο διατάφτα τώρα, αν παραμείνουμε, εσείς θεωρείτε ότι μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις οι οποίες αποφασίστηκαν θα μπορέσετε να πετύχετε κάτι? Γιατί ξέρετε, είναι και πολύ δύσπιστοι και από το δικό σας χώρο, αγροτοκτηνοτρόφοι, που λένε εντάξει, και να βγούμε στους δρόμους και να φωνάξουμε. Και τι θα γίνει, φωνάξαμε πέρυσι, φωνάξαμε πρόπερσι, ξαναφωνάξαμε πριν από 3 χρόνια. Βλέπουμε ότι αυτή η κρίση βαθαίνει και συνεχώς τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται αντί να μειώνονται. Να σας θυμίσω ότι το 2016, δεν είναι πολύ μακριά τα γεγονότα αυτά, στα πρωτοφανή εκείνα συλλαλητήρια και στα μπλόκα τα οποία έχουν γίνει, ένα από τα μέτρα τα οποία πετύχαμε ήταν το αφορολόγητο. Το αφορολόγητο που ήθελε τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να το κόψει για τους αγρότες. Το αφορολόγητο έδωσε σε κάθε αγροτικό νοικοκυριό
2.200 ευρώ επί πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μια σημαντική κατάκτηση. Πέρα όμως από αυτό έχουμε δει και πρόσφατα στις κινητοποιήσεις, γιατί όλο το χρόνο γίνονται κινητοποιήσεις, δεν γίνονται μόνο. Είναι ψευδές να λέγεται ότι γίνονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Είδαμε κινητοποιήσεις στη Λάρισα, είδαμε κινητοποιήσεις στην Καρδίτσα από τους παραγωγούς, στην Πάτρα, είδαμε στην Ηλία. Και πρόσφατα οι αγρότες, οι μελοπαραγωγοί στην Αγιά της Λάρισας μπόρεσαν και κατέκτησαν 300 ευρώ ενίσχυση από την de minimis διαδικασία για τον νομό Λάρισας. Αυτό βέβαια το αίτημα για να μπορέσουν να αποζημιωθούν όλοι οι παραγωγοί έχει μπει από την Παλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως έχει μπει, γι' αυτό είπαμε πριν και είναι το σημαντικότερο αίτημα αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, να υπάρξει για όλα τα προϊόντα τα οποία αυτή τη στιγμή πουλούνται κάτω από το κόστος ή δεν πουλούνται καθόλου. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως και στο θετικό, γιατί είπαμε ότι για τη συμμετοχή είπατε ότι ήταν πάρα πολλοί αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες και φαίνεται ότι και στη δική μας την περιοχή κάτι περισσότερο πάει να γίνει. Δηλαδή, δεν εξασθενεί το αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα, αντίθετα δείχνει ότι αυξάνεται, ότι υπάρχει ενδιαφέρον τουλάχιστον. Κοιτάξτε, με δουλειά μυρμηγκιού και μεθοδικότητα χτίζουμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια, μπορώ να πω από το 2016 και μετά, γιατί από το 2016 και μετά έχουμε ένα συντονιστικό όργανο που λέγεται Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, που συντονίζει συστηματικά κάθε ενέργεια που γίνεται σε κάθε νομό. Και εδώ στο νομό μας, όπως και αλλού, έχουμε δει να ανθίζουν πρωτοβουλίες, στις οποίες παίρνουν αγρότες και κυρίως νέοι καλλιεργητές. Θα θυμίσω ότι τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε τη δημιουργία τριών συλλόγων περίπου, δύο συλλόγων μάλλον, και έχουμε άλλους δύο με τρεις στα σκαριά. Έχουμε το σύλλογο Πέτα Κλειστού και το σύλλογο της Άνω Πέτρας, με μεγάλη συμμετοχή και στις αρχαιρεσίες τις οποίες έχουν γίνει, αλλά και στις συνελεύσεις των μελών, έτσι, και με παρεμβάσεις, οι οποίες γίνονται και ανεξάρτητα από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και έτσι πρέπει να γίνεται. Ο κόσμος έχει καταλάβει, ο αγροτικός κόσμος έχει καταλάβει ότι ο κάθε αγρότης, ο κάθε παραγωγός μόνος του είναι στο έλεος του κάθε μπόρου. Ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να επιβιώσει και να έχει ένα μέλλον είναι μέσα από την οργάνωση και μέσα από αγωνιστικές διεκδικήσεις. Ζούμε σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν υπεροργανισμό η οποία δυστυχώς με την κοινή αγροτική πολιτική και τις παλαιότερες, άρα και την αναθεωρημένη για τα επόμενα χρόνια, ουσιαστικά έχει βάλει στο μάτι το μικρό και μεσαίο πλήρω τους βιοπαλαιστές αγρότες, θέλει να τους εξαφανίσει, θέλει δηλαδή να δημιουργήσει πρότυπα όπως στις βόρειες χώρες, από εκεί πέρα έχει συρρυκνωθεί ο αγροτικός πληθυσμός και έχουν δημιουργηθεί τέρατα επιχειρήσεις αγροτικές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη δικιά μας. Να θυμίσω ότι στη χώρα μας το 80% περίπου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι μικρομεσαίοι και μικροί αγρότες, οι οποίοι αναγκαστικά για να μπορέσουν να ζήσουν, προσέξτε το αυτό, κάνουν και μια δεύτερη δουλειά. Γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν με τα έσοδα από τη δουλειά τους, από το αγροτικό επάγγελμα. Θέλω να κλείσουμε και με ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά τα φωτοβολταϊκά. Τι γίνεται με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, τι εικόνα έχετε για τη δική μας περιοχή? Από όσο γνωρίζω, όχι μόνο για τη δική μας περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, αντί να υπάρχει μια πολιτική να στρέψει τον κόσμο προς την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων, δίνει τα χωράφια στις εταιρείες και έχουμε δει, νομίζω έχουν δεσμευτεί και γύρω στα 1500 στρέμματα κάτω στην περιοχή τη δικιά μας, ανάμεσα στην Στρογγυλή, Ράχη, Βίγλα, κάπου εκεί, 1500 στρέμματα παραγωγικής, υψηλής παραγωγικότητας γη, η οποία θα γίνουν φωτοβολταϊκά. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Έχουμε απαξιώσει το λιγνίτη, έχουμε απαξιώσει ένα υπέδαφος το οποίο μας βγάζει ορυκτά καύσιμα που θα μπορούσαν με νέες τεχνολογίες χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον να προσφέρουν δωρεάν ρεύμα στον ελληνικό λαό και φυτεύουμε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες χωρίς μέτρο το επαναλαμβάνω, όταν δεν μπορούν να προσφέρουν και να συνεισφέρουν στο σύστημα της ενέργειας παρά μόνο όταν υπάρχει ήλιος ή όταν υπάρχει άνεμος. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Έγιναν όλα αυτά μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να εισάγουμε ακριβή τεχνολογία από τις χώρες του Βορρά, από τη Γερμανία συγκεκριμένα, για να ικανοποιηθούν στην ουσία η κερδοφορία των εταιρεών οι οποίες τα παράγουν αυτά. Μάλιστα. Δεν προσφέρουν τίποτα στην ελληνική οικονομία.
Κύριε Βασιλή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. 22 λοιπόν Ιανουαρίου οι αγρότες βγαίνουν στις πλατείες με τα τρακτέρ. Επόμενη συνάντηση, αγωνιστική συνάντηση στην έκθεση Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα δούμε πώς θα κυλήσει μέχρι τότε η κινητοποίηση. Η κατατόπους κινητοποίηση, για να το πούμε πιο σωστά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κεντρικό δελτίο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελλομάς φροντίζουμε για σας. Colgate, Palmolive, Sanex, Azax και Supreme μείον 50%. Everyday μείον 45%. Ομίνο Bianco, Overlay και Μποροτάλκο προϊόντα μείον 50%. Ariel XXL 9,99. Ελλομάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Μπούτι κοτόπουλο συνεταιρισμού νοπό μόνο 2,97. Ελωμάς χαρτί κουζίνας 800 γραμμαρίων μόνο 3,47. Σκληρό τυρί ρόδα μόνο 9,98 το κιλό. Άτικα μέλι 700 γραμμαρίων 1-1 δώρο μόνο 10,29. Ηλιέλαιο 5 λίτρων μόνο 11,98. Κόφι Άιλαντ ελληνικός καφές μόνο 2 ευρώ και 5 λεπτά. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κτηνοτρόφου και αγρότη με ολοκληρωμένες λύσεις. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Με ένα νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο ενισχύθηκε πρόσφατα η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αρταίων. Το νέο σάρωθρο προϋπολογισμού 223.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Στη μάχη της καθαριότητας βρίσκεται πλέον το νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο με το οποίο ενισχύθηκε πρόσφατα η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αρταίων αφού ολοκληρώθηκαν πρώτα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Το νέο σάρωθρο προϋπολογισμού 223.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος κατόπιν υποβολής αιτήματος και ένταξης σε αυτό του Δήμου Αρταίων. Το σάρωθρο έχει ήδη πιάσει δουλειά. Είναι ένα μηχάνημα που αγόρασε ο Δήμος μέσα από χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, μέσα από το πρόγραμμα Τρίτσης και από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει βγει στους δρόμους, έχει ήδη δείξει αποτελέσματα. Περνάει καθημερινά σε διαφορετικά σημεία και στο κέντρο της πόλης και σε γειτονιές και σιγά σιγά θα πάει και σε χωριά για να καθαρίσει κεντρικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Και πραγματικά μαζί με αυτό τώρα και με την υδροφόρα που θα βγει το επόμενο διάστημα, μιας και έχει αγοραστεί και είναι ήδη στο Δημαρχείο και το καδοπλυντήριο που είναι έτοιμο και αυτό να το ρίξουμε στη μάχη της καθαριότητας, νομίζω ότι με αυτά τα τρία μηχανήματα πραγματικά θα μιλάμε για μια καθαρή Άρτα και η Άρτα για να είναι καθαρή θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Εμείς σαν έμποροι αυτό το πράγμα το ζητάμε πολλά χρόνια, να είναι καθημερινός πλέον ο καθαρισμός στον πεζόδρομο, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες που δεν βρέχει. Πολλές φορές οι εικόνες στο κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, που είναι ο καθρέφτης της πόλης, ήταν αποκρουστική. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω και πάλι, όλοι οι έμποροι και συζητήσεις που είχαμε μεταξύ μας, ήταν ένα πάγιο αίτημα να γίνει αυτό το πράγμα. Και είναι και αυτό που λέμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, τουλάχιστον να γίνει. Αλλά το σωστό θα είναι να μπει σε καθημερινή βάση. Εννοείται ότι υπάρχει καθαριότητα, είναι πολύ πιο καθαρή και τα κορίτσια με τα σκουπίδια εδώ καθαρίζουν, περνάνε κάθε μέρα. Μαζεύουν ό,τι υπάρχει και γύρω, όχι μόνο τις σακούλες. Ο Δήμαρχος κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό. Μπράβο στο Δήμο. Βέβαια, αν υιοθετηθεί αυτό σε καθημερινή βάση, βεβαίως θα έχουμε κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική εικόνα στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, θέλω να πιστεύω, γενικότερα για την καθαριότητα.
Θέλουμε λίγο δουλίτσα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με πολύ καλή θέληση από όλους μας. Αξιοποιούμε όλες τις ευκαιρίες που δίνουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ενισχύουμε το Δήμο μας. Η διαφορά πλέον είναι εμφανής και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου αποκτά σταδιακά τον εξοπλισμό που έχει ανάγκη, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Μπουκουβάλας. Την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα έκοψαν ο όμιλος για την UNESCO Πρέβεζας, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του, και η Επιτροπή Πρέβεζα Ιστορία Πολιτισμός Περιβάλλον. Ο πρόεδρος του ομίλου για την UNESCO Πρέβεζας και μέλος της Επιτροπής ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι δύο φορείς δημιουργήθηκαν με μοναδικό γνώμονα την αγάπη τους για τον τόπο και λειτουργούν αρμονικά, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον. Την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα έκοψαν ο όμιλος για την UNESCO Πρέβεζας, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του, και η Επιτροπή Πρέβεζα Ιστορία Πολιτισμός Περιβάλλον, στην αίθουσα της Πινακοθήκης Γιάννης Μόραλης την Κυριακή το πρωί. Ο πρόεδρος του ομίλου για την UNESCO Πρέβεζας και μέλος της Επιτροπής Πρέβεζα Ιστορία Πολιτισμός Περιβάλλον ανέφερε στην ομιλία του τα εξής. Οι δύο αυτοί φορείς δημιουργήθηκαν με μοναδικό γνώμονα την αγάπη μας για τον τόπο και λειτουργούν αρμονικά και συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον. Δεν γνωριστήκαμε ποτέ, δεν λυγίσαμε, συνεχίσαμε με σθένος και έφτασε επιτέλους η ώρα της δικαίωσης και ένταξε την Νικόπολης προφορά. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, να παρακολουθούμε και να παρεμβαίνουμε μέχρι την επίτευξη του στόχου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απευθύναν χαιρετισμό ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ματσίρας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παύλος Φραγκούλης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάπτυξη Τώρα κ. Γιώργος Νίτσας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρίνας Θεόδωρος Δράκος, ο πρώην Δήμαρχος Πάργας Σπυρίδων Νούσης, η Πρόεδρος του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αρχαγγέλου κ. Εμβανθία Σταυροπούλου. Αυτό το όνειρό σας, αυτή η προσπάθειά σας να έχει πλέον ολοκληρωθεί. Γιατί από ό,τι είχα μια πληροφορία από την κυρία Μεντώνη, μέχρι τον Αύγουστο πιστεύει ότι θα έχει φτάσει πλέον σε παγκόσμιο για αυτό, για ανακήρυξη της υποχωρής. Πολύ γνωρίζουμε τον αγώνα των δικών προσωπικά, αλλά και της Επιτροπής για την ανάδειξη του αρχαιολογικού πάρκου της Νικόπολης και την ένταξή του στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια διαφήμιση παγκόσμια για όλο τον νομό, για όλη την Πρέβεζα, για όλους εμάς προσωπικά. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία τους ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μύτικα, Γεώργιος Νόβας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς Νομού Πρέβεζας Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελληνικών Θεμάτων Άρτας Δημήτριος Γεωργίου, ο πρόεδρος του Ποντιακού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέας Κερασούντας Δημήτρης Καραβασιλείου, η πρόεδρος του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Αυπακτίας ΕΠΑΚΤΟΣ, κυρία Μαρία Σαγώνα, η εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγίου Θωμά Κωνσταντίνου Σταύρου Μπέκιου, όσον αφορά τα φλουριά, ήταν θείο και νικητές ήταν η διευθύντρια Βίκη Νίκου και ο επικεφαλής της Ανάπτυξης Τώρα Γιώργος Νίτσας. Ο όμιλος για την UNESCO Πρέβεζας και Επιτροπή Πρέβεζα Ιστορία Πολιτισμός Περιβάλλον ευχαριστεί όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και απευθύνουν από καρδιάς ευχές για καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Συνεργαστήκαμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση και θέλω να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος την υπεράσπιση του πολιτισμού μας, της ιστορίας μας, των αξιών μας, που δυστυχώς θεωρούνται ντεμοντέ στη σημερινή εποχή, αλλά κάποιοι θα επιμείνουμε να τις αναδείξουμε. Θα είμαι μαζί σας σε ό,τι με χρειαστείτε και από οποιοδήποτε μετερίζει. Την αυστηροποίηση των ελέγχων των οχημάτων και των δικύκλων στα ΚΤΕΟ προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, δρομολογώντας μια σειρά αλλαγών στο σύστημα μηχανογράφησης των ΚΤΕΟ. Μεταξύ άλλων, δε, το σύστημα θα αποστέλει στο Μητρό του Υπουργείου σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία των οχημάτων και των ελέγχων, ενώ σε αυτά πλέον θα συγκαταλέγονται και φωτογραφίες από την διαδικασία του ελέγχου σε κάθε στάδιο, αλλά και στατιστικά των ελέγχων, των ελλείψεων και των αποτελεσμάτων ανά όχημα, ανά ημέρα, ανά ιδιοκτήτη και ανά υπάλληλο του ΚΤΕΟ. Ριζικές αλλαγές στο σύστημα μηχανογράφησης των κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτόματη μεταφορά των δεδομένων απευθείας και χωρίς την παρεμβολή ενδιάμεσης συσκευής.
Την αυστηροποίηση των ελέγχων των οχημάτων και των δικύκλων στα ΚΤΕΟ προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, δρομολογώντας μια σειρά αλλαγών στο σύστημα μηχανογράφησης των ΚΤΕΟ. Μεταξύ άλλων, το σύστημα θα αποστέλει στο Μητρό του Υπουργείου σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία των οχημάτων και των ελέγχων, ενώ σε αυτά πλέον θα συγκαταλέγονται και φωτογραφίες από τη διαδικασία του ελέγχου σε κάθε στάδιο, αλλά και στατιστικά των ελέγχων, των ελλείψεων και των αποτελεσμάτων ανά όχημα, ανά ημέρα, ανά ιδιοκτήτη και ανά υπάλληλο του ΚΤΕΟ. Ειδικότερα, με τα νέα μέτρα, το μηχανογραφικό σύστημα των ΚΤΕΟ θα διαβιβάζει αμέσως στο Υπουργείο Μεταφορών τα δεδομένα των ελέγχων, απευθείας και χωρίς την παρεμβολή ενδιάμεσης συσκευής από κάθε αυτόματη γραμμή ελέγχου των οχημάτων. Στους ελέγχους που γίνονται οπτικά χωρίς μηχανήματα, η εισαγωγή των αποτελεσμάτων τους θα γίνεται από τον ελεγκτή. Το σύστημα θα καταγράφει την ημερομηνία, την ώρα έναρξης και λήξης κάθε διενεργούμενου τεχνικού ελέγχου, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του προσκομισθέντος οχήματος τη συγκεκριμένη μέρα. Ως ώρα έναρξης του τεχνικού ελέγχου ενός οχήματος ορίζεται η ώρα λήψης της πρώτης φωτογραφίας του οχήματος και ως ώρα λήξης του ελέγχου η ώρα εκτύπωσης του κατά περίπτωση εκδοθέντος πιστοποιητικού, δηλαδή δελτίο τεχνικού ελέγχου, κάρτα ελέγχου καυσαερίων κλπ. Επίσης, το σύστημα θα καταγράφει και τον κωδικό αριθμό κάθε ελεγκτή που απασχολείται στο ΚΤΕΟ και που αντιστοιχεί στο πιστοποιητικό του όπως αυτό χορηγήθηκε από την Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου. Για το νέο τρόπο, κρίσιμο θα είναι το φωτογραφικό υλικό. Μάλιστα, προβλέπεται ότι όλες οι γραμμές ελέγχου ελαφρών, βαρέων και δίκυκλων, τρίκυκλων, τετράκυκλων οχημάτων των ΚΤΕΟ θα είναι εφοδιασμένες με έγχρωμες ψηφιακές κάμερες με σύστημα συνδεδεμένες με το μηχανογραφικό σύστημα του ΚΤΕΟ και συγκεκριμένα για τη λειτουργία του συστήματος προβλέπονται σταθερές αλλά και φορητές κάμερες οι οποίες θα τραβούν φωτογραφίες και στους λάκους επιθεώρησης των γραμμών ελέγχου ή στους ανυψωτήρες όπου θα πρέπει καθαρά να φαίνεται και η κατάσταση των ελαστικών του οχήματος. Στις φωτογραφίες που θα αποστέλλονται στο αντίστοιχο σύστημα του Υπουργείου θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του ΚΤΕΟ, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο αριθμός φωτογραφίας, η ημερομηνία και η ώρα λήψης φωτογραφίας. Στην περίπτωση ανάριθμου οχήματος αντί του αριθμού κυκλοφορίας, θα αναγράφεται πλήρης ο αριθμός πλαισίου του οχήματος. Παράλληλα, το σύστημα βάζει στο κάδρο πέραν των υπευθύνων έναντι του νόμου και τους υπεύθυνους των εταιριών που εγκαθιστούν τα συστήματα μηχανογράφησης στα ΚΤΕΟ, με στόχο το σύστημα να λειτουργεί με όσο το δυνατόν πιο ακέραιο τρόπο, εξάγοντας έγκυρα αποτελέσματα χωρίς αλλίωση των μετρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθούν ποινές για σπασμένα μηχανογραφικά σε όλους τους εμπλεκόμενους. Στο μεταξύ, στο Υπουργείο Μεταφορών εξακολουθούν να εξετάζουν το ενδεχόμενο μείωσης του χρόνου επανελέγχου των οχημάτων στο ένα έτος από τα δύο χρόνια που ισχύουν σήμερα, τουλάχιστον για όσα οχήματα είναι ηλικίας άνω των 10 ή 15 ετών. Δεν είναι η πρώτη φορά που εξετάζεται το συγκεκριμένο μέτρο, δεδομένου ότι η χώρα εξαντλεί τις σχετικές προθεσμίες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας τόσο για τον πρώτο έλεγχο όσο και για τους επανελέγχους, αλλά ως τώρα δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα ο πρώτος έλεγχος ΚΤΕΟ σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο πραγματοποιείται μετά από 4 χρόνια κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια το όχημα υποχρεούται σε έλεγχο αναδιετία. Σήμερα είναι κοινό μυστικό ότι εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν πολύ περισσότερα χρόνια να επισκεφτούν κάποια ΚΤΕΟ. Σε απόλυτους αριθμούς εκτιμάται ότι περίπου 1 εκατομμύριο 800.000 οχήματα, εκ των οποίων 600 με 700.000 είναι δίκυκλα, είναι εκπρόθεσμα των ελέγχων, ενώ συνολικά υπολογίζεται πως 4 στα 10 οχήματα δεν ελέγχονται ποτέ από τα ΚΤΕΟ. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα, καθώς και από τα οχήματα που προσέρχονται για έλεγχο, μόλις το 4,5% κόβεται, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών. Την ίδια ώρα, στη Γερμανία, που διαθέτει ένα αρκετά νεότερο στόλο αυτοκινήτων συγκριτικά με την Ελλάδα, από τα ΚΤΕΟ της χώρας απορρίπτεται το 35% των αυτοκινήτων που οδηγούνται για έλεγχο. Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, περίπου στο 45% έως 50% των οχημάτων που ελέγχονται σημειώνονται τεχνικές ελλείψεις, αλλά διαφόρων διαβαθμίσεων. Υπάρχουν οι επικίνδυνες ελλείψεις, δηλαδή όταν ένα όχημα είναι στο κόκκινο και πρέπει να βγει εκτός κυκλοφορίας.
Υπάρχουν οι σοβαρές ελλείψεις, τις οποίες ο ιδιοκτήτης μπορεί να επισκευάσει και να επιστρέψει για επανέλεγχο σε ένα μήνα, και πλήθος άλλων σημειώσεων μικρότερης σημασίας που μπορεί να καταγράψει το κταίο. Για να βγει ένα όχημα εκτός κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι εντελώς κατεστραμμένο, ωστόσο αυτά τα οχήματα δεν φτάνουν ποτέ στα κταίο. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Οι συνεταιριστικές τράπεζες είναι διαχρονικά ένας σημαντικός μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης. Στηρίζουν τις μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η στήριξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών στον τραπεζικό δανεισμό είναι δύσκολη. Οι συνεταιριστικές τράπεζες συνεχίζουν να καλύπτουν αποτελεσματικά αυτά τα κενά χρηματοδότησης, στηρίζοντας ενεργά τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων της περιφέρειας, που αποτελούν πάνω από το 80% του χαρτοφυλακίου τους. Όμως η μη συμμετοχή τους στις διαδικασίες χαμηλότοκης χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στερεί ένα σημαντικό εργαλείο μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις αυτές. Ως εκ τούτου, η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος ζητά από το Υπουργείο Οικονομικών την άμεση πρόσβαση των συνεταιριστικών τραπεζών στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης για να ενισχυθεί η χαμηλότοκη χρηματοδότηση των τοπικών επιχειρήσεων μέσω των ανταγωνιστικών όρων που θέτει το Ταμείο. Η πρόσβαση των συνεταιριστικών τραπεζών θα μετριάσει τον άνισο ανταγωνισμό που υφίστανται οι τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα επιτρέψει τη συμμετοχή τους σε φθηνά κεφάλαια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές και ικανές να πρωταγωνιστήσουν στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Τα μέλη της Ένωσης: Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος. Τρία αναπηρικά αμαξίδια παρέδωσε η Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Υπήρου στις υπηρεσίες προόνοιας του Δήμου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης και προσφοράς προς τα άτομα με αναπηρία της περιοχής μας. Η Ένωσή μας εδώ και αρκετά χρόνια έχει σταματήσει την κοπή βασιλόπιτα στις υπηρεσίες και τα κλιμάκια της υπηρεσίας μας στην Ήπειρο. Αντί αυτού, επιλέγουμε να διαθέσουμε κάποια χρήματα για σημαντικό σκοπό. Έχουμε ορκιστεί να είμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Αυτό κάνουμε και σήμερα με ένα διαφορετικό τρόπο, δωρίζοντας στην υπηρεσία του Δήμου τρία αναπηρικά αμαξίδια εκ μέρους όλων των πυροσβεστών της Ηπείρου, ανέφερε στις δηλώσεις του αμέσως μετά την παράδοση ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, Βασίλης Βράστος. Εκ μέρους του Δήμου, ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πίχας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, ευχαρίστησε το Σωματείο. Με την πράξη αλληλεγγύης δείχνουν ότι είναι δίπλα στους πολίτες και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία. Τους ευχαριστούμε. Οφείλουμε όλοι να είμαστε δίπλα στους πολίτες που μας έχουν ανάγκη, τόνισε ο κ. Πίχας. Η αντιδήμαρχος αρμόδια για την κοινωνική πολιτική Χριστίνα Κωνσταντή ευχαρίστησε το Σωματείο για την προσφορά και σημείωσε ότι η Ένωση Πυροσβεστών δίνει ένα μάθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Το νέο ειδικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Σεραφείμ Λιάπη, επισκέφθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα Γιάννενα. Η επίσκεψη του κ. Τσιρογιάννη, εκτός του εθιμοτυπικού της χαρακτήρα, ήταν και ουσιαστική, καθώς ακολούθησε συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με τη συνεργασία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το Δήμο, αλλά και γενικότερα για τα θέματα της αυτοδιοίκησης, μιας και ο Δήμαρχος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, δηλώσει του κ. Τσιρογιάννη. Είναι μια συνάντηση εθιμοτοπική, αλλά παράλληλα είναι και συνάντηση εργασίας για θέματα που αφορούν το Δήμο μας. Είμαι σίγουρος, τόνισε ο κ. Τσιρογιάννης, ότι θα έχουμε μια αγαστή συνεργασία για όλα τα μείζωνα θέματα όπου έχουμε όλα τα χρόνια με τη διοίκηση της Αποκεντρωμένης. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης, αντικατάσταση σκληρού δίσκου, επισκευή μητρικής, επισκευή κάρτας γραφικών, υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας, η λύση σε κάθε πρόβλημα. Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις τα ορεινά προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
Γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις προβλέπω το καιρό στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια θαλάσσια παράκτια τμήματα με μονωμένες καταιγίδες, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.